Επίσημη παρουσίαση είχαμε σήμερα για την νεοσύστατη αναπτυξιακή εταιρεία Βόλου που θα αναλάβει να καλύψει το κενό της ΔΕΜΕΚΑΒ, η οποία διαλύθηκε. Η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών και Κατασκευών που είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του συγκροτήματος Τσαλαπάτα, του γκαράζ δίπλα από το ρηπεραστικό ΚΤΕΛ και του Κέντρου Τουριστικής Προβολής, δίνει τη θέση της στην ΑΝΕΒΟ, που αναλαμβάνει πλέον ρόλο τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου του Δήμου. Ο ρόλος μας είναι για τα διάφορα μεγάλα προβλήματα της πόλης που χρειάζονται μελέτη να αναζητούμε και χρηματοδοτήσεις. Κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά όχι μόνον, να αναζητούμε χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν ένα κενό που δεν μπορεί να το καλύψει ο Δήμος Βόλου με τα δικά του στενά οικονομικά. Η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Βόλου καλείται να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MOVE που ξεκίνησε η ΔΕΜΕΚΑΒ και αφορά στη διαχείριση των μετακινήσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μιλάμε για την κινητικότητα πια και όχι για το κυκλοφοριακό, γιατί η κινητικότητα περιλαμβάνει και το κυκλοφοριακό, περιλαμβάνει και το αυτοκίνητο δηλαδή, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό, περιλαμβάνει και τις κινήσεις των πεζών και τις κινήσεις με άλλα μέσα, όπως με ποδήλατο και ούτω καθεξής. Ένα ευρύτερο τις κινήσεις των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και ούτω καθεξής, ένα ευρύτερο δηλαδή πλέον φάσμα μετακινήσεων, παρά το στενό αυτό που είχαμε συνηθίσει με το οποίο είχαμε συνηθίσει να ασχολούμαστε, που ήταν το αυτοκίνητο και το κυκλοφοριακό. Η ετήσια συνάντηση του προγράμματος MOVE, στο οποίο μετέχουν 11 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει από αύριο και για τις επόμενες 3 ημέρες στο Βόλο, με τη συμμετοχή 30 εκπροσώπων από τις εν λόγω πόλεις.